μια επίσημη υποδοχή με κόκκινο χαλί. Γύρω στις 11.30 έφτασε στο αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου στο Αδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Εκεί τον υποδέχτηκε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο κ. Κατούργαλος, μαζί με τον κύριο Αμανατεργή. Μαζί του ήταν και αρκετοί βουλευτές, ο κ. Μουσταφά και ο κ. Αρχιάν Καραϊουσούφ από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνομιλίες εκεί στις χειραψίες κράτησαν πάρα πολύ λίγο. Όλη η διαδικασία κράτησε περίπου 10 λεπτά. Ναι. Και επειδή ο χρόνος πήρε και υπήρχε μια σχετική καθυστέρηση, η προσευχή δεν αναβάλλεται. Είναι 12 και 4 περίπου. Αναχώρησαν αμέσως για την Κομωτινή. Όπου μας είπε η Γεωργία Λοτσοπούλου ότι φτάνει από στιγμή σε στιγμή εκεί, προκειμένου καταρχάς να προσευχηθεί, γιατί είναι και η προσευχή της Παρασκευής των Μουσουλμάνων. Και από εκεί πέρα έχει. Ναι, για πες μας, Αμή. Να διορθώσω κάτι μόνο, Γιώργο, γιατί άκουσα τη συζήτηση που κάνετε για τα λεωφορεία κτλ. Ναι. Το πρωί προσπαθήσαμε να τσεκάρουμε από τα σύνορα, από τους κήπους και από τον Εύρο πάνω στην Ορεσιάδα, να δούμε αν υπήρξαν όντως τα λεωφορεία. Η αστυνομική σαντελωνία και οι διευθυντές μας είπαν ότι δεν υπήρχε κινητοποίηση. Δεν υπήρχε κινητοποίηση από την πλευρά της Ανατολικής Θράκης, έτσι αυτό είναι. Ναι. Γιατί ακούστηκαν διάφορα τέτοια. Δηλαδή, μας περιγράφεις και εσύ, όπως και η Γεωργία, μια ήρεμη προς το παρόν κατάσταση, χωρίς μεγάλη κινητοποίηση του μουσουλμανικού στοιχείου, έτσι. Και έτσι ελπίζουμε να εξελιχθεί. Μετά τα χθεσινά. Και επειδή και οι δυο έχετε εμπειρία από όλα αυτά εκεί πέρα και έχετε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις, μετράει πολύ ο λόγος σας ως συνάδελφοι εκεί πάνω. Σαμί, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, αν παραστεί ανάγκη. Πάμε στη Μαρία Κονταξή να δούμε. Ασχολήθηκε ο διεθνής τύπος με την έλευση Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν ασχολιόταν μετά τις δηλώσεις αυτές που έγιναν από, ειδικά από τον Ερντογάν. Όλα περιστρέφονται γύρω από τη συνθήκη της Λοζάνης και από αυτά που είπε για τη συνθήκη. Με τίτλους έτσι πολύ δεικτικούς. Έκλεψε την παράσταση δηλαδή αυτή η ιστορία. Ο Guardian λέει ότι ήταν επιθετικός ο Ερντογάν και ότι ξάφνιασε και εκνεύρισε τους Έλληνες οικοδεσπότες του στην επίσκεψη στην Αθήνα. Γράφει ότι μετατράπηκε η επίθεση σε ένα λεκτικό θέατρο πολέμου, καθώς ο Ερντογάν, παραβιάζοντας τη διπλωματία, ξεπέρασε μια σειρά κόκκινων γραμμών.